Θα πάμε ναι, στην επικοινωνία. Θα πάμε και στα νησιά της Εξορίας. Και θα πάμε και στα νησιά της Εξορίας για να γιατί δούμε τι γίνεται. Ετοιμάζουμε και ένα και μία εκδήλωση για τις Μέρες Μνήμης και Δημοκρατίας στη Λέρο που θα γίνει τον Μάιο. Μάλιστα. Να πάμε όμως γιατί έχουμε την πιεστική επικαιρότητα για να μην ανακυκλώσουμε πάλι τα όσα έγιναν στο ποδόσφαιρο. Κάτι πολύ συγκεκριμένο από τη δική μου πλευρά, γιατί διαβάζω τον τύπο. Σας χρεώνουν τον Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή πάμε στην πολιτική πλέον, μετά το ποδόσφαιρο και όσα έχουν γίνει για την κάθαρση. Λένε εσείς φτιάξατε τον Ιβάν Σαββίδη και τώρα είσαστε απέναντι από αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, είναι σαν να ξέρουμε κάτι το οποίο συμβαίνει χρόνια, όχι στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Γιατί μπορώ να σας απαριθμίσω αρκετούς επιχειρηματίες οι οποίοι γίνανε και πρωθυπουργοί στην Ιταλία, για παράδειγμα, και ξεκινήσαν από τη Μίλαν, έτσι. Και συζητάμε για κάτι το οποίο ο κύριος Σαββίδης, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, πότε ήρθε στη χώρα, ήρθε επί της κυβέρνησής μας, πότε πήρε τον ΠΑΟΚ, επί της κυβέρνησής μας, πότε πήρε τη ΣΕΚΑΠ, επί της κυβέρνησής μας, γιατί ξαφνικά πρέπει να χρεώσουμε κάποιους σε κάποιον. Και εμείς μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο κουμπάρος της κυρίας Μπακογιάννη είναι ο κύριος Μαρινάκης που έχει τον Ολυμπιακό, έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει πολλές επιχειρήσεις στον ναυτιλιακό τομέα. Έτσι θα κάνουμε το διάλογο. Άρα, έτσι γίνεται η συζήτηση. Ποιο είναι το πρόβλημα Σαββίδης σήμερα? Δεν έχει προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση όπως σας καταλογίζει μέρος του τύπου και της αντιπολίτευσης. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει καμία προνομιακή σχέση. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε πάρα πολλά, όπως και άλλοι επιχειρηματίες που έχουν και ομάδες. Και εδώ που τα λέμε, διαχρονικά οι ομάδες αποτέλεσαν, αν θέλετε, το μέσο προστασίας πολλών επιχειρηματιών σε αυτόν τον τόπο. Βέβαια, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Η δική σας κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ευαγγελίζεται και προβάλλει ένα άλλο προφίλ, αυτό του ηθικού πλεονεκτήματος. Οπότε αυτές τις πρακτικές του παρελθόντος που μας περιγράφετε θα έπρεπε κανονικά να βρίσκονται σε απόλυτη απόσταση. Δεν συζητάμε για αυτές τις πρακτικές του παρελθόντος. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Εγώ σας λέω ότι είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν έχει μπει μόνος του, έχει μπει με μεγάλες εταιρείες οι οποίες δώσανε την καλύτερη προσφορά. Έπρεπε να δώσουμε στο δεύτερο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, επειδή ήταν μέσα ο κύριος Σαββίδης. Για να καταλάβω δηλαδή τι λέμε, με ανοιχτές διαδικασίες δεν έχουν γίνει όσα έχουν γίνει. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη σύνδεση. Από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο είναι μια παθογένεια διαχρονική. Και αυτό κάνουμε. Όμως, είμαστε απολύτως αποφασισμένοι. Να κουβαλήσετε αυτό το πολιτικό κόστος. Για μιλάμε για μεγάλο πολιτικό κόστος. Βεβαίως και είμαστε. Είσαστε αποφασισμένοι να ρίξετε στην τρίτη κατηγορία ομάδες οι οποίες δεν θα συμμορφωθούν σε ένα πλαίσιο συμφωνημένο μέτρων, κανονισμών που υπάρχουν, αλλά λένε δεν εφαρμόζονται. Κοιτάξτε, αν θέλουμε σε αυτή τη χώρα να έχουμε ένα υγιές ποδόσφαιρο, και όχι μόνο ποδόσφαιρο, και μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να κάνουμε τις τομές. Να ρίξουμε ομάδες. Να επιβληθούν ποινές. Να συμφωνήσουν όλοι ότι εδώ θα παίζεται μόνο ποδόσφαιρο και, όχι άλλα παιχνίδια. Και σας το λέω εγώ που είμαι και οπαδός, και πολλοί φίλοι μου μέχρι στιγμής με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε γιατί διακόπτεται το πρωτάθλημα, γιατί κάνετε, γιατί δείχνετε. Γιατί πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Τέλος. Μάλιστα. Αυτό είναι σε σχέση με την ατζέντα την πολιτική. Να πάμε λίγο και στα εθνικά, για να τελειώσουμε και με αυτό, για να πάμε και στα δικά σας θέματα. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι έχετε διγλωσία. Ο κ. Καμένος μιλάει για ομηρία. Ο κ. Κατρούγκαλος λέει δεν υπάρχει ομηρία. Υποβαθμίσατε, υποτιμήσατε το θέμα. Δεν το φέρατε στο ανώτατο επίπεδο. Να μιλήσει ακόμα και ο κ. Τσίπρας με τον κ. Ερντογάν. Να λυθεί το θέμα γρήγορα. Κοιτάξτε, καταρχήν, για το αν έχει μιλήσει ο κ. Τσίπρας με τον κ. Ερντογάν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα ζητήματα είναι λεπτά πολιτικά και πολλές φορές πρέπει να γίνεται η κατάλληλη κίνηση στην κατάλληλη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το πεδίο για να γίνει αυτή η κίνηση, γιατί όπως γνωρίζετε εκκρεμεί ακόμα η δικαστική διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, φοβάστε στην κυβέρνηση ότι ένα τηλεφώνημα τέτοιο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό προς τον Τούρκο Πρόεδρο ενδεχομένως να έβαζε στο τραπέζι επιστροφή των 8 Τούρκων? Όχι, νομίζω ότι αυτό έχει συζητηθεί. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Ένα τηλεφώνημα, στον κύριο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, το μόνο που θα έλεγε ο κύριος Ερντογάν, και λογικά πιστεύω, είναι ότι είναι στη δικαιοσύνη το ζήτημα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη.
Και τελείωσε εκεί πέρα η συζήτηση. Άρα δεν θα εξυπηρετούσε σε κάτι ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Από εκεί και πέρα όμως, η ελληνική κυβέρνηση, διά του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και του Πρωθυπουργού, έχει βάλει το θέμα σε όλους τους διεθνείς φορείς. Έχουμε με το μέρος μας το Διεθνές Δίκαιο, έχουμε με το μέρος μας τους διεθνείς φορείς, έχουμε με το μέρος μας την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ, αυτούς τους οποίους πρέπει στη να κάνουμε. Θεωρία, όμως. Πρέπει να γίνεται. Γιατί κλιμακωτά γίνονται. Και η κυρία Μέρκελ, όχι σας το λέω, κυρία Σαντορενιά, γιατί και η κυρία Μέρκελ χθες μας είπε λίγο πολύ αυτό που λένε όλοι. Κλιμακωτά γίνονται. Αφήστε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Για ποια επικοινωνία μιλάμε όταν κρατούνται δύο αξιωματικοί του ελληνικού στρατού? Για ποια επικοινωνία εσείς μιλάμε πιστεύετε όταν γίνονται καθημερινές παραβιάσεις έχουμε... και προκλητικότητες στο Αιγαίο? Εσείς πιστεύετε ότι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να έχουμε επικοινωνία? Μήπως πρέπει να βάλουμε τους Αμερικάνους να μας λύσουν τα προβλήματα και μετά να τους ευχαριστούμε στη Βουλή, όπως ο κύριος Σιμίτης το 1996? Αυτό είναι ο τρόπος που πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα στη χώρα μας, για να το καταλάβω? Γιατί πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τη γείτονα χώρα. Είναι μια γείτονα χώρα η οποία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος. Το θέμα είναι σε όλα τα επίπεδα. Όμως κόκκινη γραμμή σε αυτό. Διάλογος. Κόκκινη γραμμή. Η κόκκινη γραμμή λοιπόν της κυβέρνησης πάνω σε αυτό, ποιο είναι? Η προκλητικότητα της Τουρκίας, την είδαμε και στο Αιγαίο. Είδαμε την προσπάθεια διεμβολισμού. Και μάλιστα με σκάφος του λιμενικού. Με σκάφος του λιμενικού. Βλέπουμε ότι το κλιμακώνει και στον Εύρο. Για την ΑΟΣ δεν το συζητάμε, την Κυπριακή, το τι γίνεται. Άρα, ποιο είναι το μήνυμα της Ελλάδας απέναντι σε αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας? Μέχρι πού φτάνει όλη αυτό? Η κόκκινη γραμμή είναι η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και του ελληνικού εδάφους. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Και σε αυτό δεν πρόκειται να επαναχωρήσουμε. Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων γίνεται με όλα τα μέσα. Και κυρίως με τα διπλωματικά μέσα. Διότι αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει σε κανέναν η ένταση και σίγουρα δεν συμφέρει στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σταθερότητα, σε ανάπτυξη και η οποία για το καλοκαίρι, όπως είπατε και ξεκινήσατε εσείς, περιμένει μια σημαντική άνοδο του τουρισμού. Επομένως, καμία τέτοια ένταση δεν μπορεί να συμφέρει τη χώρα μας. Και όλες οι κινήσεις θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, με σύνεση και με ένα μόνο κριτήριο. Τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Φοβάστε ωστόσο, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η περίπτωση με τους δύο Έλληνες που κρατούνται θα διαρκέσει για πολύ? Έχουμε κάποια ένδειξη ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι σε εύλογο χρονικό και διάστημα? Και αν η κλιμάκωση της έντασης, αυτό που λέει η Μέρη, δημιουργήσει προβλήματα σε αυτό που λέτε, στον τουρισμό. Περιμένουμε πολύ τουρισμό. Αν έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και ενδεχομένως ένα θανατηφόρο ατύχημα, όπως είπε ο κ. Καμένος, στην Λιμπερασιόν, προφανώς θα δημιουργήσει προβλήματα στον τουρισμό στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Και σαν κυβέρνηση, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία διακατεχόμενη από την ακροδεξιά της πτέρυγα, θέλει ξαφνικά να γίνει υπερεθνικιστική. Το ζητούμενο σήμερα είναι ότι η χώρα πρέπει να προασπίσει τα συμφέροντά της, αλλά να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει και κάποιο πλήγμα στον τουρισμό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι εθνικό συμφέρον αυτή τη στιγμή να παραμείνει σταθερή η χώρα και να έχουμε μια καλή χρονιά. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, τώρα επειδή είπατε για καλοκαίρι, ετοιμαζόμαστε τώρα να πάμε στα τοπικά μας, στο Σαρονικό. Πέρσι είχαμε αυτό το θέμα με τη μόλυνση του Σαρονικού και το συγκεκριμένο ατύχημα. Είναι καθαρές οι ακτές σε πρώτη φάση? Μπορεί ο κόσμος να κατέβει στις παραλίες αυτές που είδαμε να μαυρίζουν? Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι παραλίες αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα καθαρές. Μάλιστα, χτες έτυχε να μιλάω και με τον υπεύθυνο της ιδιωτικής εταιρείας που είχε αναλάβει τον καθαρισμό, ο οποίος μου είπε ότι συνεχώς υπάρχουν στελέχη του τα οποία περιπολούν τις ακτές. Δεν έχει παρουσιαστεί απολύτως τίποτα από τότε που τις παραδώσαμε. Βέβαια, υπάρχει η εκκρεμότητα της άρσης απαγόρευσης κολύμβησης από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο πιστεύω ότι θα γίνεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πάντως σίγουρα οι ακτές μας θα είναι και καθαρές και επισκέψιμες από όλους τους πολίτες και από όλους αυτούς που θα μας επισκεφθούν φέτος, και θα είναι πάρα πολύ.
Και να δούμε λίγο και τα ακτοπλοϊκά θέματα. Έχουμε πολλά. Με τη Μέρη βγάζαμε πολλές ανταποκρίσεις από νησιά, τα κριτικά που λέμε εμείς, που έχουν πρόβλημα με την ακτοπλοϊκή σύνδεσή τους. Γιατί μπαίνουν τα καράβια το καλοκαίρι, μια χαρά, βγάζουν τα κέρδη τους οι εφοπλιστές και οι ακτοπλόοι. Και το χειμώνα αποσύρονται με την αιτιολογία ή δικαιολογία. Δεν ξέρουμε ότι φτιάχνεται. Χάλασε. Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να υπάρξει μια σύμβαση και μια υποχρέωση, όχι πάνω στο πλοίο, αλλά στην υποχρέωση της εταιρείας να κάνει τη σύνδεση. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα ακτοπλοϊκό. Παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά το χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία βρίσκουμε λύσεις και πιστέψτε με. Ένας μεγάλος χρόνος της διαχείρισης της ημέρας στο Υπουργείο αφορά τέτοια ζητήματα. Γιατί όμως κατά περίπτωση και να έρθει να διορθώσετε μια κατάσταση που, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, θα μπορούσαν στις συμβατικές υποχρεώσεις των εταιριών με το ελληνικό δημόσιο να περιλαμβάνονται τέτοιοι όροι? Λοιπόν, κοιτάξτε, το να βάλεις στις συμβατικές. Καταρχήν, οι συμβατικές υποχρεώσεις έχουν να κάνουν κυρίως με τα δρομολόγια τα οποία είναι επιδοτούμενα. Έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με τα δρομολόγια τα οποία είναι ελεύθερα. Όπου εκεί πέρα. Μα περισσότερο μιλάμε για τα επιδοτούμενα. Λοιπόν, που στα επιδοτούμενα δρομολόγια, λοιπόν, οι περισσότερες, οι μεγάλες εταιρείες φροντίζουν να υπάρχει μια αντικατάσταση των πλοίων. Υπάρχουν όμως και μικρές εταιρείες που κάνουν μικρά δρομολόγια, ας πούμε, για παράδειγμα, προς το Αγαθονής ή προς τον Αϊστράτη. Που οι εταιρείες αυτές, εάν τους ζητήσεις να έχουν ένα δεύτερο πλοίο αντικατάστασης, απλά τους ζητάς να μην υπάρχουν. Ποια είναι η λύση όμως? Εδώ πέρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνδυάζουμε δρομολόγια τη στιγμή που θα βγει το πλοίο, γιατί πραγματικά χρειάζεται συντήρηση και από τον νόμο προβλέπεται 60 μέρες, να συνδυάζουμε δρομολόγια από άλλες εταιρείες, μια καλή σχέση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να καλύπτουμε τις ανάγκες. Αν όχι στο 100%, σε ένα 80%. Αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουμε στο Αγαθονήσι. Το πλοίο βγήκε για συντήρηση. Του έλειπε ένα ανταλλακτικό. Μέχρι να έρθει το ανταλλακτικό, έχουμε ζητήματα. Κύριε Σαντωνία, ένα άλλο μεγάλο. Έχουμε βάλει άλλες εταιρείες να κάνουν το δρόμο. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το ΦΠΑ. Δώσατε ένα μέρισμα ως αντισάθμισμα. Παραμένει όμως αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο. Το οποίο το έχετε υποσχεθεί. Πώς θα γίνει, αν θα υλοποιηθεί. Και μέχρι τον Ιούνιο, ΦΠΑ. Μέχρι τον Ιούνιο για τα 5 νησιά. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να συνδέσω το νησί, την μεταφορικό ισοδύναμο με το ΦΠΑ. Είναι κάτι δύο τελείως ανεξάρτητα πράγματα. Συμφωνούμε. Απλώς επειδή το μεταφορικό ισοδύναμο με την επιβάρηση ήταν και είναι ένα αίτημα πάγιο όλων των νησιωτών. Γιατί το ζητούμενο σήμερα είναι να αντισταθμίσει το κόστος του να ζει κάποιος σε ένα νησί. Και ποιο είναι αυτό το κόστος? Το κόστος είναι στα μεταφορικά και στα μεταφορικά των εμπορευμάτων. Άρα λοιπόν τι λέμε εμείς, ότι οι νησιώτες θα δικαιούνται ένα αριθμό εισιτηρίων ο οποίος θα είναι επαρκής και θα εξαρτάται από το μέγεθος του νησιού και τις υπηρεσίες που έχει πάνω το νησί. Άλλες ανάγκες έχει ο κάτοικος του Αγαθονησίου για μετακίνηση και άλλες ο κάτοικος της Ρόδου. Σαφώς. Έτσι, αυτό είναι προφανές. Άρα τι κάνουμε στην πράξη? Θα επιδοτούμε λοιπόν τη διαφορά του κόστους. Πόσο σου κοστίζει εσένα να πας από τη Ρόδο, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, με το ΚΤΕΛ, τόσο. Πόσο σου κοστίζει να πας στη Ρόδο που είναι η ίδια απόσταση, επί δύο. Άρα εγώ πρέπει να σου πληρώσω τη διαφορά. Αυτή θα είναι η λογική. Και η ίδια λογική θα είναι στα εμπορεύματα. Στα εμπορεύματα θα λέμε πόσο είναι το κόστος μιας παλέτας προϊόντων για να μεταφερθεί στη Μυτιλίνη, τόσο. Άρα πόσο είναι το αντίστοιχο. Διαφορετικοί συντελεστές, να το πούμε έτσι. Θα είναι εξειδικευμένο για κάθε νησί και θα προσαρμόζεται στο κόστος. Δεν πάμε να δώσουμε οριζόντια ένα επίδομα. Άρα, πάμε να αντισταθμίσουμε τη διαφορά του κόστους ακτοπλοϊκής και οδικής μεταφοράς. Και ανανάγκη που υπάρχει στο φυσικό πρόσωπο ή στον επαγγελματία. Αυτό ακριβώς είναι. Το Υπουργέ, πώς θα γίνει? Θα γίνει μέσω φορολογικής δήλωσης, δηλαδή κάποιος θα βγάζει τα κόστη του των μετακινήσεων και θα του επιστρέψει κάποια χρήματα? Υπάρχει ένας τρόπος, τώρα έχετε επεξεργαστεί αυτό? Ο τρόπος θα είναι απλός. Τη στιγμή που θα βγαίνει το εισιτήριο, θα πληρώνει το κανονικό αντίτιμο ο πολίτης, ο νησιώτης, και θα το επιστρέφεται στο λογαριασμό του εντός κάποιων ημερών. Η διαφορά που πρέπει να πάρει. Το ένα. Για τα εμπορεύματα
θα υπάρχει, θα βάζει τη φορτωτική, θα βλέπουμε τη διαφορά του κόστους και ανά τρίμηνο θα παίρνει τη διαφορά. Α, και θα παίρνει διαφορά, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαντορινιέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στη